τεχνολογία αιχμής και επιστημονική γνώση φέτης στην υπηρεσία των παραγωγών της Κρήτης, το GeaSense, το νέο σύστημα ευφυούς γεωργίας της New Republic που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Είμαστε περήφανοι που ήρθαμε στην Κρήτη και εισάγουμε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα τις υπηρεσίες του GeaSense. Το GeaSense θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρούμε ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση ευφυούς γεωργίας. Ολοκληρωμένο, οικονομικό, ακριβές και προσαρμόσιμο, το σύστημα τεσσάρων διαστάσεων GeaSense καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες κάθε παραγωγής. Το σύστημα είναι βασισμένο σε τεχνολογία η οποία μπαίνει και με αισθητήρες μέσα στο χωράφι, χρησιμοποιούνται και δορυφόροι, καθώς επίσης και ειδικό λογισμικό το οποίο αναλαμβάνει όλα αυτά να τα φτιάξει η εταιρεία. Ο παραγωγός δηλαδή δεν χρειάζεται να επενδύσει, να αγοράσει κάτι από όλα αυτά. Ο γεωπόνος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την συμβουλή που θα βγάλει το σύστημα και θα την εξατομικεύσει, επειδή ξέρει καλά την περιοχή, καλά την καλλιέργεια, στο συγκεκριμένο χωράφι του συγκεκριμένου παραγωγού. Μπορεί να παίρνει στο κινητό του τηλέφωνο πότε πρέπει να ποτίσει για κάθε χωράφι ξεχωριστά και την κατάλληλη χρονική στιγμή και την σωστή δόση, την αρδευτική. Αντίστοιχα, όταν πρέπει να λιπάνει ή όταν πρέπει να ψεκάσει, ο γεωπόνος όμως παρακολουθεί και άλλα πράγματα στην καλλιέργεια, οπότε συμβουλεύει συνολικότερα τον παραγωγό για την καλλιέργειά του. GeaSense, οι υπηρεσίες GeaSense είναι αρκετά προσιτές σε όλους τους παραγωγούς πλέον στην Κρήτη, κυρίως γιατί η υποδομή που είναι ακριβή είναι μια επένδυση της ίδιας της New Republic. Ομιλήτρια στην εκδήλωση και η πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Λίγο μεγαλύτερος πυλώνας της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η αγροτική οικονομία και η αγροτική ανάπτυξη. Είναι δύο αλληλένδετες οικονομίες, τόσο από πλευράς παραγωγικών δυνάμεων, ανθρώπων, κοινωνίας, διατροφικού μοντέλου και διατροφικών συμπράξεων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και η νέα έκδοση της ΓΕΑ Επιχειρήν του βιβλίου του συνεργάτη της εταιρείας Ιωάννη Τσιφόρου με τίτλο «Η ελληνική γεωργία στο εγχώριο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον». Υπάρχουν δυνατότητες να στηριχθεί, εφόσον στηριχθεί καλύτερα η ελληνική γεωργία, να αναπτυχθεί. Και αυτό προϋποθέτει τρία πράγματα. Να οργανωθεί η παραγωγή, να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να αυξηθούν οι εξαγωγές. Οι παρουσιάσεις έγιναν στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρη στο Ηράκλειο και διοργανώνεται από τη ΓΕΑ Επιχειρήν με θέμα ψηφιοποίηση το αύριο της ελληνικής γεωργίας.